Η μάχη συνεχίζεται. Είτε δοθεί σε ένα μήνα, είτε δοθεί σε τρεις μήνες. Γιατί όποια κυβέρνηση, αν προκύψει κυβέρνηση, που δεν θα προκύψει κυβέρνηση, δεν θα μπορέσει να περάσει τα μέτρα του Ιουνίου. Θα γίνει σκορποχώρη. Άρα λοιπόν, σκεφτείτε πόσο χρήσιμη θα ήταν η παρουσία μας μέσα εκεί. Σκεφτείτε ότι έχουμε αφήσει μια δουλειά στη μέση. Τη συνύπαρξη, τη λειτουργία του Νότου. Άλλαξε η Γαλλία. Το έδαφος είναι ανοιχτό. Αλλά ποιον να πιστέψουν? Ποιος μπορεί να πάει να πάρει τη σκυτάλη? Όχι βεβαίως ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος, που είναι οι υπέτειοι της εφαρμογής αυτής της πολιτικής στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο Νότο. Ποιος μπορεί να πάει? Ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Καμένος, ο κύριος Μιχαλολιάκος? Δεν θεωρούνται επαρκώς σοβαροί συνομιλητές. Εμείς δεν θα αφήσουμε να πάει χαμένη αυτή η προσπάθεια. Απλώς γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε τη δύναμη πυρός που είχαμε μέχρι την Παρασκευή ή που ελπίζαμε να έχουμε σήμερα. Και βεβαίως, κυρίες και κύριοι, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Ουδέποτε ντράπηκα ή φοβήθηκα να σε αντιμετωπίσω. Υπάρχουν δύο θέσεις. Η μία είναι στηρίζει την Ελλάδα και η άλλη στηρίζει τους Έλληνες. Ανάμεσα στα δύο είχα τη ρομαντική αφέλεια να πιστεύω ότι πρέπει να προτάξω να στηρίξω την πατρίδα. Και αυτό είπα και στο μήνυμα. Ήταν μια δύσκολη εποχή. Δύο χρόνια έπρεπε να πάρω σημαντικές αποφάσεις. Ήρθα και σε σύγκρουση με τους συνεργάτες μου, ήρθα και σε σύγκρουση με τις θέσεις κάποιων βουλευτών. Ήξερα ότι μπορεί να είναι και οδυνηρή η εξέλιξη των πραγμάτων. Ήθελα όμως να σας κοιτάζω στα μάτια και να σας λέω ευθέως, όπως το έκανα στην προεκλογική περίοδο και το λέω και σήμερα, ουδέποτε έκανα κάτι που ναύλεψε την πατρίδα. Οι Έλληνες μέσα στην οικονομική δυσφραγία, μέσα σε αυτή την κοινωνική καχυξία, ήθελαν πρώτα, μέσα αγωνίες που ζουν, μέσα σε μια υψημένη ανεργία, μέσα σε κομμένες συντάξεις και μισθούς, ήθελαν την προστασία πρώτα τη δική τους, ανεξάρτητα ποια θα ήταν η τύχη της Ελλάδας. Προτίμησα την Ελλάδα. Ζητώ συγγνώμη από τους Έλληνες που δεν τους έδωσα το χρόνο ή τα επιχειρήματα να το κατανοήσουν. Σήμερα όμως οι Έλληνες έχουν τόσο όσο μυαλό. Πολύ περισσότερο από όσο κάποιοι νομίζουν. Και πολύ περισσότερο από τους πολίτες άλλων χωρών. Οι Έλληνες καταλαβαίνουν τώρα ότι κινδυνεύει η πατρίδα. Τώρα καταλαβαίνουν τα πράγματα δεν είναι όπως ήταν την Παρασκευή. Τώρα δύσκολα θα υπάρξει κυβέρνηση. Πολύ περισσότερο, πολύ πιο δύσκολα θα υπάρξει αποτελεσματική κυβέρνηση. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Γερμός είναι εδώ. Αρχίσαμε ήδη από τώρα από το πρωί. Αλλάζουμε πρόσωπα, ιδέες και σκέψεις. Βάζουμε νέους ανθρώπους σε θέση κλειδιά. Θα δούμε που ήταν το μειονέκτημα και θα το μετατρέψουμε σε πλεονέκτημα. Δεν έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας. Πήραμε πολλά μηνύματα. Θα τα αποκωδικοποιήσουμε αυτά τα μηνύματα. Αλλά να ξέρετε ότι σε ένα πράγμα θα παραμείνουμε όλοι σταθεροί. Πρώτα η πατρίδα, πρώτα η Ελλάδα, πάνω απ' όλα και πάνω απ' όλους. Να είστε καλά, ο αγώνας συνεχίζεται.